ανακοινώθηκε και επισήμως η αγορά από την Ελλάδα των τριών φρεγατών Μπελαρά με δυνατότητα προμήθειας για ακόμη μία. Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκαναν τις πολύ αναμενόμενες ανακοινώσεις για την ιστορική αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμήνης με αυτή τη συμφωνία έκαναν λόγο και οι δύο ηγέτες, ενώ επεσήμαναν πως ενισχύεται παράλληλα και το ΝΑΤΟ. Δομικής φύσεως συνεργασία τη χαρακτήρισε ο Μακρόν. Σαφής ήταν ο αποδέκτης των μηνυμάτων που θέλησε να στείλει ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι καθήκον μας ως Ευρωπαίοι να δείξουμε αλληλέγγυη σε κάθε κράτος μέλος. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε δικαίωμα να βοηθήσουμε την Ελλάδα να εξασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα και να βοηθήσουμε την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης, εισβολής. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βγουν από την αφέλεια, να δείχνουμε ότι έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να αμυνόμαστε. Θέλουμε να μας σέβονται. Η Ελλάδα δεν ξεχνά ότι η Γαλλία στάθηκε δίπλα της στις δύσκολες στιγμές του καλοκαιριού του 2020, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Δένδιας, Φλωράν Σπαλή και Ζακ Ιβλεδιάν υπέγραψαν τις σχετικές συμφωνίες για λογαριασμό των Υπουργείων Αμήνης και Εξωτερικών. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.